να ρωτήσω για το βιολογικό στα 7 χρόνια. Δεν έτυχε να δει κάποιο. Δύο περιπτώσει θυμάμαι. Κάποιο ομάδα. Να έρθει ένα να με πιέσει και να με βρίσει, α πούμε. Δηλαδή, τι έγινε με το βιολογικό και δηλαδή, να πούμε ότι εμεί οργανώνουμε θελοντικά. Εκτό από ένα διαμέρισμα στο οποίο παράδειγμα του ενοχλεί άμεσα γιατί τα λίμματα πέφτουν έξω από το χωριό, όπου εκεί υπάρχει μια γκρίνια δικαιολογημένη 100%. Να πούμε ότι εμεί προτείνουμε μια δράση φερειπίν 5 δημότε από το Δοξάτο ή τον Άγιο να πάρουμε τα παιδιά και να καθαρίσουμε τον προάβλιο χώρο του σχολείου. Ούτως ώστε να μπουν σε αυτή τη λογική ή να βγούμε να κάνουμε αυτό για το Δήμο. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο πιθανόν να μην το γνωρίζει κιόλας. Δηλαδή, αν αυτό που λέτε γίνεται κάπου, πιθανόν να μην το ξέρω κιόλας. Μικρές. Το παρήγορο είναι ότι τώρα σιγά σιγά βλέπω ότι κινούνται. Θέλετε ένας φιλοζωικός σύλλογος που δημιουργείται στα χέρια. Θέλετε ορισμένη ευαίσθητη μια ομάδα συνταξιούχων στο Δοξάτο που εδώ και λίγα χρόνια προσπαθεί και περιποιείται το μνημείο πεσόντων που το είχαμε ξεχάσει και όχι μόνο, και ορισμένες άλλες μικροδράσεις. Σιγά σιγά εμφανίζονται και σε αυτόν τον ρόλο, σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει ο Δήμος να είναι αρρωγός δηλαδή στην προσπάθεια να στηρίξει και είμαστε έτοιμοι. Όποιοι θέλουν να δημιουργήσουν κάποια οποιοδήποτε θελοντική δράση, με μεγάλη χαρά θα είμαστε κοντά τους, ούτως ώστε αυτό όμως το πράγμα θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί. Είναι η εποχή που θα πρέπει, είπαμε, να συμμετέχουμε όλοι. Ο καθένας με τον τρόπο του. Και όσο χρόνο διαθέτει. Έτσι, δηλαδή, τίποτε δεν μπορεί να κάνει κανένας δήμαρχος, το Χριστό να κατεβάσουμε τον ρόλο με δήμαρχο ή πρωθυπουργό, αν δεν τον βοηθήσουμε κι εμείς με την καθημερινή συμπεριφορά μας, καμιά φορά λίγο και με το στόμα μας, το οποίο το ανοίγουμε πολύ εύκολα στην Ελλάδα και καθόμαστε, πίνουμε έναν καφέ και θαύουμε όποιον βρούμε μπροστά μας. Άσχετα αν εμείς δημιουργούμε ίδια τα προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει αυτό που κατηγοράμε, έτσι θα πρέπει λίγο αυτά να τα σκεφτούμε, να βοηθήσουμε εμείς τουλάχιστον να είμαστε κοντά σε όλους τους πολίτες και περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι δημιουργούν θελοντικές ομάδες σε αυτή τη δύσκολη φάση και ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει, τουλάχιστον για την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι και εμείς είμαστε από αυτούς, είμαστε από τους ίδιους, από εκεί βγήκαμε, από τα χωριά μας, ότι είμαστε άνθρωποι σε αυτή τη δύσκολη φάση που τραβάμε στη δημοτική πολύ κουπί, δεν το τραβάει και